Σε ασφυξία όλη η Ελλάδα. Σε ασφυκτικό κλοιό μπήκε η Ελλάδα σήμερα 5η 4 Φεβρουαρίου 2016. Παρέλυσαν όλες οι υπηρεσίες με τις απεργιακές κινητοποιήσεις που κήρυξαν η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΕΔΗ. Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας παρέμειναν κλειστοί αυτήν την ημέρα. Από αγρότες, οδηγούς βιτιοφόρων υγρών καυσίμων, οδηγούς ταξί, καταστηματάρχες και άλλοι κλάδοι έδωσαν το παρόν με τη συμμετοχή τους στην απεργία. Έως και οι καφετέριες παρέμειναν κλειστές. Τα μέτρα της κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου για το ασφαλιστικό και το φορολογικό που τείνει να πλήξουν τους εργαζόμενους δεν πρέπει να περάσουν, διότι αυτό θα είναι και η ταφόπλακα στην εργατική τάξη, όπως υποστηρίζουν οι απεργοί. Ο λόγος του ρεπορτάζ για την Κατερίνη. Στον πόλεμό τους απαντάμε με πόλεμο. Όλοι στην απεργία και το συλλαλητήριο. Όλοι οι κλάδοι, όλα τα σωματεία, όλες οι λαϊκές γειτονιές στον δρόμο του αγώνα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα να νιώθουν το σφυροκόπημα του εργατικού λαϊκού κινήματος. Όλοι στην απεργία και την απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Σήμερα 4 Φλεβάρι και ώρα 10.30 το πρωί στην κεντρική πλατεία της Κατερίνης. Από το πρωί άρχισαν οι προετοιμασίες για τη συγκέντρωση των απεργών. Στις 10.30 το πρωί ξεκίνησε το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ στην κεντρική πλατεία. Τα συνθήματα ήταν δυναμικά. Πάρτε πίσω τον νόμο Λεμιτόμο, κοινωνική ασφάλιση για όλους, να πληρώσει η πλουτοκρατία και πολλά άλλα. Τα βιτία υγρών καυσίμων της πόλης έκαναν πρώτα την εμφάνισή τους, παίρνοντας θέσια κινητοποίησης. Οι οδηγοί ταξί επίσης έβαλαν χειρόφρενο στις πιάτσες τους. Αγροτικά οχήματα έσπευσαν να συμπληρώσουν την κινητοποίηση. Αστυνομικές δυνάμεις ήσαν επιποδός για να διευκολύνουν την κυκλοφορία. Η κάμερα της διαδικτυακής σπορέας.tv, καθώς και των ντρόν του σταθμού μας, στη μάχη όπως πάντα. Συνάδελφοι και συναδέλφισες, φίλες και φίλοι, σήμερα σε όλη τη χώρα αντιχεί ο απεργιακός παλμός της εργατικής τάξης σε πάνω από 60 πόλεις στην Ελλάδα. Σήμερα ο λαός δίνει ηχηρή απάντηση στο αντιασφαλιστικό έκτρωμα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για να μην φτάσει καν στη Βουλή. Στη σημερινή απεργιακή συγκέντρωση του ΠΑΜΕ παραβρίσκονται και χαιρετίζουν το Συνδικάτο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Νομού Πιερίας, η Πρωτοπορία, η Λαϊκή Επιτροπή Κατερίνης, η Σωματιακή Επιτροπή Εργαζομένων στη Βιοζοπά, το Σωματείο Συνταξιών Πολιτικοφόρου, το Σωματείο Εργαζομένων Κάλλα, το Σωματείο Κρατηριού Πονικρών Καυσίμων Μαμού Πιερίας, το Σωματείο Εστιατόρων Συντοκολών και Συναφών Επαγγελμάτων Κατερίνης, τα κινήματα Παναγωτικής Εισπύρωση, ΠΑΣΕΒΕ και η Ομάδα Γυναικών Κατερίνης. Η διοίκηση της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης, τα Σωματεία Λαϊκών Αγορών Κατερίνης. Μακρόχρονη ρύθμιση δόσης που να μην ξεπερνούν το 10% του εισοδήματός μας. Κατάργηση του νόμου που μας επιβάλλει την εξοδοτική φορολογία 26% από το πρώτο ευρώ και αναδρομική διαγραφή των νόμων που επιβλήθηκαν. Κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και του ένφια, 20.000 αφορολόγητο και επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος. Απαιτούμε εδώ και τώρα να αποσυρθεί το σχέδιο Λεμιτόμος για την κοινωνική ασφάλιση. Οι επαγγελματίες δεν σκύβουν το κεφάλι. Με την ΠΑΣΕΒΕ αντίσταση και πάλι. Το σωματείο μας και άλλες 44 ενώσεις
που εκπροσωπούνται πανελλαδικά από την Ομοσπονδία Βενζινοπολών Ελλάδος ανακοίνωσαν ότι οι βενζινοπόλες θα συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις κατά των νέων μέτρων του μνημονίου και της καρατόμησης κοινωνικής ασφάλισης. Οι περισσότερες από τις 44 ενώσεις μέλη της Ομοσπονδίας με αποφάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων αποφάσισαν τις μορφές κινητοποίησεων στους νομούς τους είτε με 24ωρο κλείσιμο των καταστημάτων τους είτε με πολύωρο κλείσιμο. Ο κλάδος των Βενζινοπολών έχει δεχτεί σκληρότατα πλήγματα από την οικονομική κρίση και τις πολιτικές και των τριών μνημονίων που ψήφισαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και τώρα η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε κατάσταση βαθιάς κρίσης. Το επικουρικό μας ταμείο έχει καταληστευτεί και τώρα το στέλνουν στο ΕΤΕΑ για να μηδενίσουν τις συντάξεις. Οι φόροι στα καύσιμα εκτινάχθηκαν και μείωσαν κατακόρυφα τις δουλειές. Χιλιάδες πρατήρια έκλεισαν ή πέρασαν σε χέρια πολυεθνικών και ανεξέλεγκτων συμφερόντων. Τα κυκλώματα του λαθρεμπορίου, αντί να χτυπηθούν, εξακολουθούν να υπονομεύουν τη βιωσιμότητα των πρατηρίων. Μαζί με εσάς, τους αυτοαπασχολούμενους, εργαζόμενους, άνεργους, μαθητές, σπουδαστές και συνταξιούχους, διαδηλώνουμε εναντίον των νέων μέτρων φωτιά, όπως υπέροχη φορολογία, εισφορές χαράτσια, ανατροπή της ασφαλιστικής νομοθεσίας, περικοπή συντάξεων, εισοδημάτων και άλλα. Η κοινωνική ασφάλιση μας αφορά όλους. Η επίθεση στην κοινωνική ασφάλιση δεν εξαιρεί κανέναν. Όχι στη νέα φοροεπιδρομή. Τα νέα μέτρα δεν θα περάσουν. Έχουμε τη δύναμη να ορθώσουμε εμπόδια στον πόλεμο που μας έχουν κηρύξει. Ανυποχώρητος αγώνας λοιπόν μέχρι τέλους μαζί με τους εργαζόμενους και τους φτωχούς αγρότες. Τις πολυεθνικές! Εργάτες, αγρότες, παιδέ και μαθητές! Μέμε το παπαδάμε, τις πολυεθνικές! Εκτός από το ΠΑΜΕ και το Εργατικό Κέντρο Κατερίνης ήταν σε ένταση. Αποφασίστηκε να βαδίσουν οι απεργοί γύρω από το κέντρο της πόλης, κάνοντας αισθητή την δυναμική τους παρουσία. Βοή λαού, οργή Θεού. Πρέπει να το δω για να το καταλάβουν. Δεν θα πάμε σε συντάξεις πείνας. Δεν θα ζήσουμε από τους παππούδους μας. Θέλουμε το δικαίωμα της παραγωγής. Τίποτε παραπάνω. Να δουλέψουμε ζητάμε. Σηκώσαμε και πάλι τον ντρόν για τα πλάνα μας. Όπως όμως θα δείτε στην εικόνα, αυτή τη φορά το «έχω ελικόπτερο, πάμε μια βόλτα» σε παράφραση της ατάκας του Κώστα Βουτσά «έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα». Αυτή τη φορά λοιπόν μας πρόδωσε. Τρελάθηκε τελείως και δεν μπορούσα να το ελέγξω. Έσκασε σαν καρπούζι στην ρόδα ποδηλάτου, διαλύοντας έλικες και κάμερα. Αιτία, μάλλον οι ασύρματοι της αστυνομίας επηρέασαν το σήμα GPS του ντρόν και αρκέστηκε στο μακροβούτι. Τι να κάνουμε,
Αυτά είναι τα τυχερά του επαγγελματός. Γιώργος Οικονομίδης για την διαδικτυακή σπορέας.tv και πιερία.tv.